διότι ήθελα να ερμηνεύσω ένα ψαλμό που θεωρείται ο σοβαρότερος όλων των ψαλμών του ψαλτηρίου και συγκεκριμένως των 50 ψαλμών, διότι δεν θα μπορούσα να αποδώσω το νόημα και δεν θα μπορούσε ακόμη ο άνθρωπος να εννοήσει το περιεχόμενο και το βάθος και την ανάγκη. Αυτού του ψαλμού, εάν δεν γνώριζε, αν δεν γνωρίσει εκ των προτέρων την αιτία για την οποία εγγράφει αυτός ο ψαλμός, γι' αυτό απόψε το βράδυ σκέπτομαι με την ανοχή του καλού Θεού να ομιλούσα για την αιτία αυτή που εγγράφει αυτός ο ψαλμός. Η αιτία είναι η πτώσης, η διπλή του Δαβίδ. Πολλές φορές γίνεται συζήτηση γύρω από την πτώση αυτήν και από την υπόθεση αυτήν. Εκεί. Δεν υπάρχει σχεδόν ακολουθία που να μην συζητείται ο 50ος ψαλμός. Το ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός. Όμως, να μου επιτρέψετε να πω, οι περισσότεροι μας δεν ξέρουμε το περιεχόμενό του. Ας το λέμε και απ' έξω. Τι θέλει να πει, να εξωτερικεύσει προς τον Θεόν ο άνθρωπος αυτός με αυτά τα λόγια και τι τον ανάγκασε να τα πει και τι λέγει σε κάθε του στίχο, οι περισσότεροι μας είναι αλήθεια δεν το ξέρουμε. Πάντως δράτω με τις ευκαιρία να σας πω ότι είναι αιτία η διπλή του πτώσης και αυτό τον ανάγκασε να προσευχηθεί προς τον Θεό και να ζητάει συνεχώς από τον Θεό το έλεος. Πουθενά αλλού δεν ζήτησε έλεος ή μόνο από τον Θεό. Γι' αυτό υπάρχει διπλή ωφέλεια από την υπόθεση του Δαβίδ. Η μία ωφέλεια είναι ότι βλέπει ο άνθρωπος πώς μπορεί να πέσει ο άνθρωπος, πόσο εύκολα μπορεί να πέσει, όπως έπεσε και αυτό το μεγάλο πρόσωπο, το χαρισματούχο πρόσωπο, που φτάνει σε ένα σημείο να πει έπειτα το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Άρα είχε χάρισμα, είχε προφητικό χάρισμα, είχε πνεύμα Άγιον και εντούτοις έπεσε η μία ωφέλεια είναι αυτή, το πως μπορεί ο άνθρωπος να πέσει αν δεν προσέξει, και η δευτέρα ωφέλεια είναι το πως εσώθη αυτός που έπεσε. Απαραίτητο αυτό το πράγμα και για μας, διότι ποιος είναι αυτός ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, ποιος είναι αυτός που δεν θα πέσει στη ζωή του, είτε πολύ είτε λίγο θα πέσουμε στη ζωή μας. Όμως υπάρχει ένα μονοπάτι που πάλι τον άνθρωπο τον ξαναφέρνει στον ίσο δρόμο. Η υπόθεση της πτώσεως του Δαβίδ, που είναι ένα κλασικό πράγμα και πρέπει να το ξέρουν μικροί και μεγάλοι με τις λεπτομέρειες, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένως για αυτούς που έχουν το κείμενο στην Β' Βασιλέων στο 11ο κεφάλαιο, για αυτούς που έχουν την παράφραση στη Β' Σαμουήλ στο 11ο κεφάλαιο. Από το στίχο 2 του κεφαλαίου αυτού διαβάζω τα περιστατικά. Και προς το εσπέρας, με απλά λόγια σας το μεταφέρω, δηλαδή περί το διλινόν,
Ότε ο Δαβίδ εσηκώθη από τις κλίνης αυτού, θα είχε ξαπλώσει φαίνεται το μεσημέρι και σηκώθη το απόγευμα, περιεπάτη επί του δώματος, στο λιακωτό φέρει πριν πως τα λέγαμε εμείς, του βασιλικού οίκου, και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη, και η γυνή ήτο ωραία την όψην σφόδρα. Είδεν γυναίκα λουωμένη, προφανώς ήτο γυμνή. Και η γυνή ήτο ωραία την όψην σφόδρα. Πολλές φορές τα κάλλη είναι κίνδυνος και προς τα μέσα και προς τα έξω, και είναι ανάγκη να προσέχει και αυτός που τα έχει και αυτός που πρόκειται να τα δει. Δεν είναι αμέτωχος αυτός που τα έχει να κλείσουν τα μάτια τους, που λένε ορισμένοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όταν ποτίζεις κόνιο κάποιον, θα δικαστείς, είσαι υποχρεωμένος να προσέξεις. Κάποτε στην έρημο βρήκανε μία η οποία ήταν μέσα σε μίαν τάφρον 14 χρόνια και είχε βγάλει και το ένα της μάτι, και την ερώτησαν πως εδώ και από πού. Έχω, λέει, 14 χρόνια εδώ και εξαιτίας του κάλους μου, διότι ετρελάθη ένας νέος, έφυγα από τον κόσμο και ήρθα εδώ και κλαίω τις αμαρτίες μου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Εμείς όχι μόνον δεν στεκόμαστε σε ό,τι μας έδωσε ο Θεός, αλλά έτσι μάλλον κάνουμε εξζητημένο το κάλος για να προσελκύσουμε τους οφθαλμούς των άλλων. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο, ένα εμπόδιο που άλλωστε σκοντάψε θα πέσει, και θα πέσει ίσως ανεπανορθώτως, όπως έπεσε αυτός ο βασιλιάς και αυτός ο προφήτης. Και απέστειλεν ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός να μάθει ποια είναι αυτή. Προφανώς δικά του πρόσωπα αυλικά, και είπε της, μα δεν είναι η Βησαβεέ η θυγάτερ του Ελιάμ, η γυνή Ουρίου του Χεταίου? Μα δεν τη γνωρίζετε? Φαίνεται αυτός τη γνώριζε σαν γειτόνισσα, γιατί για να τη διακρίνει ότι το ωραία και λοιπά, φαίνεται δεν είναι το πολύ μακριά. Μάλιστα, όπως έχει περισσώσει η παράδοση, όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, συγκεκριμένως στα Ιεροσόλυμα, εκεί που είναι η πύλη της Γιάφας που λένε, η πλατεία του Δαβίδ, είναι στο ένα μέρος το τείχος των Ανακτόρων, ακριβώς απέναντι που είναι ένα διόροφο τώρα οίκημα, εκεί ακριβώς ήτο που έπαιρνε το μπάνιο της η Βησαβέ. Εάν πάτε μάλιστα σε ένα μέρος μέσα στα Ιεροσόλυμα που έχουν ένα λοφίσκο οι Εβραίοι φτιάξει και έχουν τη μακέτα της παλαιάς της Ιερουσαλήμ φτιάξει, θα δείτε πράγματι που έχουν τοποθετήσει τα Ανάκτορα και που δίπλα έχουν τοποθετήσει τη λίμνη στην οποία έπαιρνε το μπάνιο της αυτή, χωρίς να προσέξει ότι υπάρχει εκδοχή, κάποιος να τη βλέπει. Εν πάση περιπτώσει, απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβε αυτήν, την εκάλεσε στα Ανάκτορα, και ότε ήλθε προς αυτόν εκοιμήθη με ταυτής, και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής, και επέστρεψε στο σπίτι της. Εκοιμήθη όμως μετά του βασιλέως και επέστρεψε εις το σπίτι της. Από μια συνέχεια που υπάρχει παρακάτω, όταν έμαθε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ότι εφωνεύθη ο άντρας της στον πόλεμο,
επένθησε, λέει αυτή. Κατά συνέπεια, τον αγαπούσε τον άντρα της, ως φαίνεται. Τώρα εδώ να εξεβιάστη εκ του βασιλέως. Εδώ δεν φαίνεται καθόλου να αντιστάθει. Να το εθεώρησε τιμητικό ότι πηγαίνει με το βασιλιά. Δεν ήμουνα εκεί, δεν ξέρω. Πάντως είναι επιλείψιμο το πράγμα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ στο σημείο αυτό είναι το εξής. Ότι πολλοί άνθρωποι εκ των ανδρών και εκ των γυναικών, γίνεται και το αντίθετο καμιά φορά, άλλοι θαλασσοπνίγονται, άλλοι καίγονται στα μέτωπα και λοιπά, μέσα στα φαράγγια πολεμών, και οι κυρίες πίσω δεν τιμούν όπως πρέπει τον σύζυγον. Κάτι παρεμφερές, γιατί εδώ πολύ εύκολα βλέπω, γιατί θα μπορούσε να αντισταθεί, θα μπορούσε να φωνάξει, θα μπορούσε να γίνει κάποιος καυγάς, θα μπορούσε κάτι να γίνει. Το να πάει κατευθείαν και να κοιμηθεί μαζί του και να φύγει και έγκυος, αυτό δεν νομίζω να την απαλλάσει. Είναι εναντίον της. Σήμερα μάλιστα αυτό έχει πολλή θέση, που έχουμε ένα 80% μοιχεία. Στα 100 ζευγάρια το 80% σήμερα είναι μοιχεί, εκατέρωθεν, και γυναίκες και άντρες. Περί μοιχείας ήμουνα εμπερίστατος απόψε που έρχομαι να μιλήσω αυτό το θέμα, και δεν έχω να ακούσετε γνώμες Αγίων ανθρώπων και αυτής ταύτης της γραφής τι είπα να πει μοιχεία και πως δικάζεται και τι αμαρτία είναι ενώπιον του Θεού, η οποία σήμερα θεωρείται τίποτα και παρά της ανδράση και παρά της γυναίκηξη. Και οι μεν και οι δε τα θεωρούν τίποτα. Πόσο σοβαρό θέμα είναι. Ίσως τη Δευτέρα ομιλία, αν ο Θεός επιτρέψει, θα μου δοθεί ευκαιρία να τα μαζέψω αυτά και να τα φέρω να στα θέσω υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση στη συνέχεια έχει οξύς. Και συνέλαβεν η γυνή και αποστήλασα ανήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπεν, έγκυος είμαι, πάρε τα μέτρα σου. Και απέστειλον ο Δαβίδ, έβαλε αμέσως το σχέδιό του, ότι ξέρετε η αμαρτία είναι χιονοστιβάς, ξεκινάει από το τόσο και γίνεται τόσο. Ξέρετε πως γίνονται χιονοστιβάδες και καταστρέφουν πολιτείες ολοκλήρους. Μπορεί ένα πουλάκι να περάσει στην κορυφή του όρους που έχει το χιόνι, και πόσο μπορεί να διώξει την άχτια, και έδιωξε λιγάκι χιόνι. Αυτό κυλώντας προς τα κάτω παίρνει άλλο μαζί. Μεγαλώνοντας μπορεί να γίνει όρος ολόκληρο και να καταστρέψει πολιτείαν ολόκληρον. Έτσι ακριβώς είναι η αμαρτία. Ξεκινάει από ένα χάδι, από ένα χαμόγελο, από ένα βλέμμα, από ένα αστείο, από ένα σόκιν, από ένα δεν ξέρω τι, και πού μπορεί να φτάσει. Αυτός πού δεν μπήκε ο Σατανάς της μοιχείας μέσα του? Από τα μάτια του. Τα μάτια του δεν πρόσεξε. Και εισήλθε ο Σατανάς, του κράτησε τα ζνομάς και άρχισε τον κυβερνά. Τον έκανε μοιχό, τώρα στη συνέχεια θα τον κάνει και φωνιά. Του προσθέτει στη μοιχεία και φόνο. Διότι έτσι ενόμισε ότι μπορεί να καλύψει τη μοιχεία του. Απέστειλε λοιπόν ο Δαβίδ προς Ιωάβ λέγον. Ο Ιωάβ είναι αρχιστράτηγος και έχει υπό τας διαταγάς του στο μέτωπο τον άντρα της κυρίας. Έβαλε λοιπόν το εξής πονηρόν. Όταν πληροφορήθηκε από την κυρία ότι είναι έγκυος, σκέφτηκε να ειδοποιήσει τον αρχιστράτηγο να δώσει άδεια στον αξιωματικό να έρθει στο σπίτι, με άδεια πίσω. Μένοντας στο σπίτι, έτσι νόμιζε ότι θα μπορέσει να καλύψει σε θέμα ημερών την εγκυμοσύνη. Ότι είναι νόμιμος από τον άντρα της και όχι από την άλλη δουλειά που είχε κάνει με τον βασιλιά. Έτσι κάπως εσκέφτη αυτός
και έτσι το έβαλε σε ενέργεια. Απόστειλον μη του λέει Ουρίαν των Χεταίων, και απέστειλε ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ. Και ότε ήρθε προς αυτόν ο Ουρίας, ο αξιωματικός, ο σύζυγος της Βησαβέ, ηρώτησεν ο Δαβίδ τα ψέματα αυτά, πως έχει ο Ιωάβ, πως είναι ο στρατηγός του και πως έχει ο λαός και πως είναι και ο κόσμος εκεί οι στρατιώτες και πως έχουν συζητά του πολέμου και πως πηγαίνουν στο μέτωπο. Και είπε ο Δαβίδ, φόσον πήρε την απάντηση στον Ουρία, κατάβα του λέει στον οίκο σου, νύψε τους πόδα σου, πήγε να ξεκουραστείς, να πούμε, λίγες μέρες στο σπίτι σου. Δηλαδή του δίνει ο βασιλάς άδεια να πάει σπίτι του. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως. Δεν πήγε σπίτι του ο Ουρίας. Έμεινε εκεί, κοντά στο παλάτι, και δικαιολόγησε, όπως λέγει στη συνέχεια, ότι πώς εγώ μπορώ να πάω να κοιμηθώ στο σπίτι μου, καθή στιγμή οι άλλοι συναδελφοί μου είναι στο μέτωπο και δεν έχουν βγάλει τις σαρβίλες τους που λέμε. Πώς εγώ θα πάω να ξαπλώσω, να πλύνω τα πόδια μου, να ξεκουραστώ. Δεν μου το κρατάει η συνείδησής μου αυτό που πάω, να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου και τα τι αυτά. Προφανώς είχε φιλότιμο ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, μαζί του λέει έρχεσαι εξοδιπορίας. Δια τι δεν κατέβησε στον οίκο σου. Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ. Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσινε σκηνές. Και ο κυριός μου Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος, και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένη επί το πρόσωπον της παιδιάδος. Και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκο μου, δια να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζει Κύριο, ζει η ψυχή σου, δεν θέλω κάνει ποτέ το πράγμα τούτο. Απέτυχε το σχέδιο. Δεν τα κατάφερε. Δεν μπόρεσε να καλυφθεί δι' αυτού του τρόπου του ατίμου. Και είπε Δαβίδ προς τον Ουρίαν, μείνε τότε εντάφτα σήμερον και αύριον θέλω σε εξαποστείλει. Και έμεινε ο Ουρίας σε Ιερουσαλήμ την ημέραν εκείνην και την επαύριον. Δεν πήγε σπίτι του, ούτε η κυρία ήρθε προς αυτόν. Και εκάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγον ενώπιον αυτού, του κάμε και το τραπέζι στο παλάτι, και είπεν, συγγνώμη, και έπιεν και εμέθησεν αυτόν, δεύτερο κόλπο, δευτέρα απάτη, και το εσπέρας εξήλθε να κοιμηθεί επί την κλίνην αυτού μετά των δούλων του κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκον αυτού δεν κατέβει, παρότι τον μέθησε για να τον κατορθώσει να πάει στο σπίτι. Πάλι αυτός δεν επήγε στο σπίτι και έμεινε εκεί με το υπηρετικό προσωπικό του παλατιού. Πάει και η δευτέρα απάτη, δευτέρα κομπίνα. Το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολήν προς τον Ιωάβ και έστειλε αυτήν δια της σειρός του Ουρίου. Έγραψε ένα γράμμα στον αρχιστράτηγο και το έδωσε στον ίδιον τον αξιωματικό κλειστό και του γράφε του στρατηγού τι να κάνει για να σκοτωθεί. Πήγε μόνος του το γράμμα του θανάτου του και έγραψε την επιστολή λέγον, θέσατε τον Ουρίαν απέναντι της σκληρωτέρας μάχης. Έπειτα σύρθητε από αυτού δια να χτυπηθεί και αποθάνει. Εκθέστε τον στο πιο σκληρό μέτωπο και αποσυρθείτε εσείς έπειτα και αφήστε τον εκτεθειμένον για να σκοτωθεί. Ενός κακού δοθέντος μοίρια έπονται. Τι όρκοι, τι ψευδομαρτυρίες, τι κομπίνες, τι απάτες δεν γίνονται για να καλυφθεί τι? Ένα αμάρτημα. Πόσα νυψιδάκια έχει, πόσα εγγονάκια έχει αμαρτία, τι δεν έχει. Παρακολουθήστε. Άρα, περνάνε απαρατήρητα αυτά.
Και αφού περιεπάτησε την πόλη ο Ιωάβ, διόρισε τον Ουρίαν εις θέση όπου εξεύρενε ότι ήσαν οι άντρες δυνάμεως, οι απέναντι. Και εξήλθαν οι άντρες της πόλεως και εμπολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσαν εκ του λαού και των δούλων του Δαβίδ. Εθανατώθη δε και Ουρίας ο Χεταίος. Και απέστειλε ο Ιωάβ και ανήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα τα περί του πολέμου. Πως έγινε και ότι σκοτώθη αυτός. Και προσέταξε τον μηνυτήν λέγω, αφού τελειώσεις λαλών προς τον βασιλέα πάντα τα αυτά περί του πολέμου, εάν εξαυθεί ο θυμός του βασιλέως σε είπε προς σε, διατί επλησιάσατε εις την πόλη μαχόμενοι, δεν εξεύρετε ότι θέλουμε το ξεύσει από του τείχους. Τι σε πάταξε να Αβημέλεκ για τον ιόν του Ιεροβουήμ κλπ. Θα του πείσει τη άλλη, τότε πες του, απέθανε και ο δούλος σου Ουρίας ο Χεταίος. Δηλαδή, αν πει ότι αυτή την επιχείρηση δεν θα την κάνετε, διότι σκοτώθηκαν πολλοί, πείτε του τότε ότι σκοτώθηκε και ο Ουρίας ο Χεταίος. Και δεν θα πει τίποτα εδώ, εφόσον σκοτώθει αυτός, χαλάλι, ας πάνε και οι άλλοι. Θα επιτύχουμε στην υπόθεση. Καταλάβατε τι γίνεται. Αλλά ερωτώ, ο στρατηγός έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα? Δεν έπρεπε να το κάνει ο στρατηγός το πράγμα αυτό. Δεν έπρεπε να τον στείλει τον άνθρωπο να σκοτωθεί εκεί. Δεν ήξερε την υπόθεση ασφαλώς, δεν του έγραψε. Αλλά δεν έπρεπε να το κάνει όμως. Αν υπήρχε φιλότιμο, δεν έπρεπε να το κάνει. Το έκανε όμως. Εν πάση περιπτώσει. Επήγε λοιπόν ο μηνυτής και ελθόν απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα και λοιπά, και τον απέστελε ο Ιωάβ και λοιπά. Και του είπε και τα υπόλοιπα εδώ. Απέθανε και ο δούλος σου, έτι Ουρίας ο Χεταίος απέθανε. Τότε είπε ο Δαβίδ προς τον μηνυτήν, ούτως θέλει πει προς τον Ιωάβ, στον στρατηγό, μη σε ανησυχεί. Αρκεί που πέθανε δηλαδή αυτός. Τούτο το πράγμα. Διότι η ρομφαία του κατατρώγει ποτέ μέναν, ποτέ δε άλλον. Ενίσχυσον την μάχη σου εναντίον της πόλεως και κατέστρεψον αυτήν και ενεθάρρυνε αυτόν. Ότε δε ήκουσεν η γηνή του Ουρίου ότι Ουρίας ο ανήρ αυτής απέθανε, επένθησε δια τον άντρα αυτής. Και αυτού αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού. Να την παρηγορήσει. Περνάει το πένθος στο συζυγικό? Δεν περνάει. Τα περιστέρια έχουν διδάξει ότι το πένθος το συζυγικό δεν περνάει. Εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς δεν το ξέρουμε αυτό. Και αραιώνει το πένθος, κι άλλο στις 9 του Μακαρίτη, κι άλλες γρηγορότερα, κι άλλο αργότερα, ή τις μακαρίτσες και λοιπά. Και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού, μόνιμα πλέον, και έγινε γηνή αυτού και γέννησεν εις αυτόν ιόν, το Σολομώντα. Το πράγμα όμως το οποίον, όχι το Σολομώντα, συγγνώμη, ναι, και γέννησε αυτού ιόν, θα το βρούμε. Το πράγμα όμως το οποίον έπραξε ο Δαβίδ, εφάνει κακόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι πώς θα τα καταφέρουμε για τον κόσμο. Ξέρεις την αδίκηση, πρέπει ο κόσμος τι θα πει. Ξέρεις, έκαμε αυτό. Καλά ο κόσμος τι θα πει. Μία αμαρτία δεν καλύπτεται με μία απάτη ή με μία πλαστογραφία ή με μία άλλη αμαρτία. Η αμαρτία καλύπτεται με μετάνοια. Με τίποτα άλλο δεν καλύπτεται. Όποιος θέλει να καλυφθεί κατά αυτή την έννοια είναι σαν να πλένεται με λάσπη. Ένας λερωμένος παίρνει λάσπη να πληθεί. Μα μπορεί να πληθεί με λάσπη? Δεν μπορεί να πληθεί. Και αν τα κανονίσεις όλα κατά κόσμον, κατά Θεόν όμως πώς φαίνονται κατά Θεόν? Αν σκεφτείτε τις απάτες και τις κομπίνες που κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ των, όχι στα μάτια του Θεού. Αδέρφια παντρεύονται δύο αδερφάδες. Πώς παντρεύονται? Λέει γίνεται ο γάμος την ίδια ώρα. Σοβαρά. Και τον γελάστε το Θεό λοιπόν, ε? Τώρα λοιπόν αυτός δεν ήταν αδερφή σου. Αυτή δεν ήταν αδερφή σου σειρά, ε?
Αυτός δεν ήταν αδερφός, Κύριε. Γελάσαν τον Θεό. Κάμαν το γάμο την ίδια ώρα. Και γελάσαν τον Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα. Τι λένε οι κόνοπες οι ανοφελείς. Εδώ οι άνθρωποι. Κάθε στιγμή το μάτι του Θεού από πάνω βλέπει. Αυτό που έγινε όλο λέγει. Εφάνηκε κακό στα μάτια του Θεού. Και όταν ένα πράγμα είναι κακό στα μάτια του Θεού, είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού. Δεν καλύπτεται από πουθενά. Δεν σκεπάζεται από πουθενά. Πώς σκέπτεται ο Θεός, πώς γράφει ο Θεός, πώς λογαριάζει ο Θεός. Επισκέφθηκε κάποτε ένας δικός μας χριστιανός έναν άλλον. Και καθήν ώραν φιλοξενήτο, άκουγε μέσα στην κουζίνα και κάτι έτρεχε. Τακ, 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 τακ. Όσα ώρα ήταν εκεί έτρεχε. Του λέει κάτι τρέχει, του λέει μέσα. Δεν λέει δεν τρέχει τίποτα. Μα κουφός είμαι, λέει, κάτι τρέχει, τάχτε μέσα. Όχι, λέει, εγώ λέει το έχω αφήσει ανοιχτό και τρέχει, λέει, το νερό. Γιατί δεν πιάνεις νερό, το αφήσει έτσι. Έτσι λέει δεν μετράει, δεν γράφει, λέει ο αυτός. Ο μετρητής δεν γράφει. Χριστιανός. Ο μετρητής, του λέει ο άλλος, δεν γράφει. Αλλά πως γράφω μετρητής του Θεού από πάνω. Ακούτε. Τα καταφέρει γιατί κλέβει την ούλεν. Έπιανε νερό χωρίς να γράφει ο μετρητής. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν σας μαθαίνω τέχνη τώρα. Ξέρω απάνω σας. Πώς σας ομιλώ να σας ανοίξω τα μάτια. Αν θέλετε να τα κλείσετε, κλείστε τα. Λοιπόν, έκλεβε την ούλεν αυτός. Δεν πλήρωνε. Διότι έτρεχε λίγο λίγο το νερό, δεν επιγύριζε το ρολόι. Δεν γράφει, λέει, ο μετρητής του. Πώς γράφει, του λέει, ο μετρητής του Θεού. Και ήταν χριστιανός αυτός που το έκανε αυτό. Καταλάβατε. Το θέμα λοιπόν πώς το βλέπει ο Θεός. Τι γράφει ο νόμος του Θεού. Τι λέει το Ευαγγέλιο του Θεού. Τι λέει η Εκκλησία του. Τι είπε ο ίδιος. Αυτό είναι το θέμα. Και εδώ λέγει, εφάνει κακός στους οφθαλμούς του Κυρίου. Και τι έκανες εσύ, Κύριε? Εγώ δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού. Έως του επιστρέψε και ζήν αυτόν. Και φροντίζει να τον βοηθήσει να μετανοήσει. Και όπως ξέρετε κι εσείς, απέστειλε τον Ουρίαν, απέστειλε τον Άθα, ένα προφήτη άλλον, να τον βοηθήσει για να μπορέσει να μετανοήσει. Διότι δεν είναι θέμα να πιάσει έναν άνθρωπο επαυτοφόρο, εύκολα τον πιάνει επαυτοφόρο. Εάν τον πιάσει επαυτοφόρο όμως, θα γεμίσει κόλασες. Εάν ο Θεός ήθελε καθένα μας που αμαρτάνει να μας συλλάμβανε και να μας αγάγει εις δίκην αμέσως, να μας πηγαίνει στο αυτόφορο που λέμε, θα είχε γεμίσει κόλαση. Δεν υπήρχε κανένας που επρόκειτο να σωθεί. Όμως ο Θεός, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει την αδυναμία του πίπτην μετά την πτώση των προπατώρων, πάντοτε βρίσκει μια δικαιολογία και μας βοηθάει να μετανοήσουμε. Και λοιπά, δύσκολα να το παραδεχτεί ότι έπεσε. Δύσκολα να παραδεχτεί ότι το έκαμε αυτό σε αυτό. Γι' αυτό τον άφησε να ξεθυμάει, να γίνει εκτόνωσης της αμαρτίας. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού και στις ενέργειες του Θεού. Το ίδιο έκαμε και στον Κάιν. Τον βόησε και πρώτα, αλλά και έπειτα τον εβόηθησε. Το ίδιο κάνει και εδώ. Με τα παρέλευση ενός έτους στέλνει τον Άθαν να τον βοηθήσει να μετανοήσει. Μια παράδοση λέγει κάτι άλλο όμως. Θα σας την πω. Δεν θέλω να την κρατήσετε. Έτσι φιλολογικώς τη λέγω. Ότι ο Νάθαν απεστάλλει γρηγορότερα προς τον Δαβίδ. Πριν πέσει ο Δαβίδ.
αλλά στο δρόμο του έστησε παγίδα ο Σατανάς και καταπιάστηκε με έναν τραυματία, με έναν που το βρήκε στο δρόμο σε τέτοια κατάσταση που έπρεπε να τον επιμεληθεί ως άλλος καλός Σαμαρίτης, και κάθισε μαζί του πολύ καιρό. Και εντωμεταξύ έκαμε τη δουλειά του από εδώ ο διάβολος. Ήταν του Σατανά εκείνο. Εδώ είναι το θέμα της διακρίσεως. Γι' αυτό πολλές φορές λέγει, διαβάζουμε στους πατέρας, διαβάζουμε και στην Παλιά Διαθήκη, πήγαινε και μη χαιρετήσει κανέναν στον δρόμο. Ούτε χαιρετισμό, μην πει σε κανένα το χέρι. Κατευθείαν εκεί που σας στέλνω πήγαινε. Κάτι τέτοια είναι στη μέση. Σατανάς, ο οποίος βλέπει, ποχτεί στην παγίδα, τον φέρνει βόλτα κλπ. Βλέπει και του άλλου την ενέργεια ότι έρχεται εις βοήθεια. Και δημιουργεί προϋποθέσεις τέτοιες να κολλησιεργηθεί η υπόθεση, να προλάβει να κάνει τη δουλειά του αυτός. Έτσι λέγεται. Έχω διαβάσει παλαιότερον και σας το μεταφέρω. Εν πάση περιπτώσει. Και απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν. Ήσαν, του λέει, βασιλεύ δύο άντρες εν την πόλη, ο εις πλούσιος και ο άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο, ήμι μία μικράν αμνάδα, την οποία ανηγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά το τέκνον αυτού ομού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε. Και το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδολεύτη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού. Να σφάξει από τα δικά του, δηλαδή να πάρει από τα δικά του. Και εκ των βουκολίων αυτού δε να ετοιμάσει εις των οδηπόρων των ελθόντα προς αυτόν. Και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασεν αυτήν δια των άνθρωπων των ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα. Όταν το άκουσε αυτό ο Δαβίδ, οργίστηκε, είπε ασφαλώς, ποιος ήταν αυτός που έκαμε τέτοιο πράγμα. Και είπε προς τον Άθαν, ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ώστις έπραξε τούτο. Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Παραβολικός του μίλησε, να τον βοηθήσει, διότι αν του μιλούσε ίσως απευθείας, να κλώτσαγε που λέμε, να μην το εδέχεται, να έλεγε όχι, ξέρω εγώ, και ποιος είναι αυτός και ποιος τα λέει και τα συνηθισμένα. Του τα έφερε και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος». Πού το λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ? Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ της χειρός του Σαούλ. Και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπον σου. Και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ή το ολίγον ήθελον προσθέσει εισέ τι αυτά και τι αυτά. Δια τι κατεφρόνησας των λόγων του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις οφθαλμούς αυτού? Ουρίαν των Χεταίων επάταξες ερομφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβες εις αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσας εν τη ροφέα των ιών αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει ανασυρθεί ποτέ ρομφέα εκ του οίκου σου επειδή με καταφρόνησας και έλαβες τη γυναίκα Ουρίου του Χεταίου δια να είναι γυνή σου. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επιγύρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν των οφθαλμών σου και δώσει αυτάς εις των πλησίων σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου
ενώπιον του ηλίου τούτου, διότι εσύ έπραξες κρυφίως, ότι έκαμες κρυφά θα το ειδείς φανερά τώρα, αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Αυτά του λέει, μου είπε ο Θεός να σου πω. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Άθαν, ημάρτηκα το Κυρίο, το παραδέχτηκε, κατεπάτησα τον νόμο του, ημάρτηκα το Κυρίο. Απάντησες. Και ο Νάθαν είπε προς τον Δαβίδ, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Σκεφτείτε τι εγκλήματα έκανε, τι απάτες, τι κομπίνες εμηχανεύτη. Δηλαδή έγινε καθαρά εργαστήριο, όχι ενός διαβόλου, συνταγμάτων διαβόλου. Και εντούτοις μία ειλικρινής μετάνοια, τοποθετημένα σωστά. Ημάρτηκα το Κυρίο. Αυτός έχει βάλει τον νόμο, ου μιχεύσεις. Αυτός έχει πει τον νόμο, μη φωνεύσεις. Εγώ καταπατώντας αυτούς τους δύο νόμους, τις δύο εντολές, ημάρτησα το Κύριο. Κατά συνέπεια παραδέχομαι ότι τα έκαμα. Τον ευώθησε ο Νάθαν στην εξομολόγησή του, παραδέχεται. Και η απάντηση είναι, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Σου συγχωρεί το αμάρτημά σου. Δεν θα πεθάνεις, δεν θα κολλαστείς. Όχι δεν θα πεθάνεις, δεν θα κολλαστείς. Έτσι ερμηνεύεται το δεν θα πεθάνεις. Εδώ παρακολουθούμε το εξής. Εξομολογεί προφήτης προφήτην και συγχωρεί δια του προφήτου ο Κύριος προφήτην. Ή το προφήτης ο Δαβίδ τον εαυτό του δεν μπορούσε να τον συγχωρήσει ούτε να τον εξομολογήσει. Εξομολογήθη στον Άθαν και ο Κύριος δια του Άθαν συγχωρεί τον Δαβίδ. Ιδού μετάνοια και εξομολόγησης και άφεσης αμαρτιών εις την Παλαιάν Διαθήκη ακόμη. Είναι μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι απορρίπτουν τη μετάνοια και την εξομολόγηση της Καινής Διαθήκης. Από την Παλαιάν Διαθήκη, από την σκιάν του νόμου ακόμη υπάρχει, πολλό μάλλον σήμερα που έχει θεσπίσει, που έδωσε χάρη Πνεύματος Αγίου, που είπε όσα αν δέσετε επί της γης δεδεμένα και όσα αν λύσετε λελειμμένα. Σήμερα πόσο ισχύει αυτό το πράγμα, που δεν κατήργησε τον κλήρον, που του έδωσε δικαιώματα και τόσα άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να απέχει καθόλου από το μυστήριο αυτό. Μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου είχε τακτοποιηθεί η υπόθεση αυτή απέναντι του Θεού. Τώρα, αν το θέμα αυτό της πτώσεως από φιλότιμο τον Δαβίδ τον απασχολούσε σε όλη του τη ζωή και δεν υπήρξε βραδιά που δεν πότισε τη στρωμνή του με δάκρυα μετανοίας, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Πάντως από την στιγμή αυτήν ο Δαβίδ απεκατεστάθη στα μάτια του Θεού. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι αυτά τα οποία αφοπλίζουν το χέρι της δικαιοσύνης του Θεού. Είναι έτοιμος η σπάθη να πάρει την κεφαλή του ανθρώπου και όταν υπάρξει μετάνοια η σπάθη πέφτει κάτω. Θυμάμαι εκεί στο χωριό που ήμεθα, όταν ο πατέρας μας έβαζε μπροστά και μας πήγαινε στην εκκλησία, μας έβαζε ορθίους και στεκόμαστε μπροστά βλέποντας προς το ιερόν. Εμείς τώρα πίσω ήταν αυτός, δεν ξέραμε πότε μας βλέπει και πότε δεν μας βλέπει και κατά συνέπεια είμαι θα πάω τε κολόνες, γιατί είχε χειραφέτηση στο σπίτι που θα πηγαίναμε το μεσημέρι. Λοιπόν, στο δεξιό μέρος εκεί που εισήρχε το μέσα ο ιερεύς, η πόρτα αυτή που μπαίνει στο αριστερό μέρος, είχε τον αρχάγγελο με μια σπάθα μεγάλη, είχε μπροστά και έγραφε μια λεζάντα και έλεγε με το σπαθί επάνω, άρπαγες μυχή, κλέπτε, ληστέ και πόρνη, είδατε και τρέμετε, την σπάθην ταύτην, αυτή γαρ τέμνη κεφαλάς,
των μη ορθώς φρονούντων. Από τις πολλές φορές που τεγόμουν εκεί μικρός, το έμαθα απ' έξω και το θυμάμαι ακόμη τώρα, 62 χρόνια. Έτσι είναι. Αυτή η σπάθη πέφτει από τα χέρια του Θεού όταν υπάρξει μετάνοια. Σε πολλούς από εμάς υπάρχει μετάνοια, αλλά ξηρά μετάνοια όμως. Με έναν εγωισμό πηγαίνουμε στον παπά ότι είναι υποχρεωμένος να μας συγχωρήσει και ίσως να μας δώσει συγχαρητήρια. Αν μας βάλει κανέναν κανόνα καμιά φορά να μην κοινωνήσουμε αμέσως, μας κακοφαίνεται. Θα πρέπει να μας δώσει συγχαρητήρια και να μας πάρει και να μας καθίσει ή δυνατόν και πάνω στην Αγία Τράπεζα. Έτσι τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Όμως δεν είναι έτσι. Αμέσως τοποθέτησε το θέμα εκεί που ήτο και έλαβε την απάντηση αυτομάτως, χωρίς συζήτηση. Ξέρεις σου μου που δεν θα ξανατοκάνεις και τούτα και τα άλλα. Τίποτα. Ημάρτηκα το Κύριο και ο Κύριος παρέβλεψε το αμαρτημά σου. Με ένα ήσυχος. Τώρα, για τυπικούς λόγους, έχεις φέρει τώρα και ένα νόθο. Παιδί, στο είναι, αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση. Το παιδί αυτό. Διότι το παιδί αυτό θα λένε είναι νόθο του βασιλιά και του προφήτη. Και δεν μπορεί ο Ιωάννας βασιλιάς και προφήτης, χρησμένος με δύο χρήσματα, βασιλικό και προφητικό, να έχει νόθο παιδί. Θα βλαστημεί το Θεό σε το πρόσωπο, το δικό σου και του παιδιού. Κατά συνέπεια, πρέπει το παιδί να φύγει αμέσα. Θα αποθάνει το παιδί. Και του το λέει. Εσύ συγχωρείσε, αλλά ο καρπός της ανομίας αυτός θα φύγει από τη μέση. Και πράγματι, με λίγες ημέρες, το παιδί αυτό αρρώστησε. Ακούστε. Και την ημέρα την εβδόμην, συγγνώμη. Και απήλθε ο Νάθαν εις τον οίκον αυτού. Ο δε Κύριος επάταξε το παιδίον, το οποίον εγέννησε η γηνή του Ουρίου εις τον Δαβίδ και ηρώστησε. Και ηκέτευσε ο Δαβίδ τον Θεόν υπέρ του παιδίου και ενίσθεσε ο Δαβίδ και εισελθόν διενυχτέρευσεν κοιτώμενος κατά γην. Άρχισε να προσεύχεται για το παιδί. Τι φταίει το παιδί, γιατί να πεθάνει, εγώ φταίω. Έτσι το πιάνε. Και σηκώθησαν οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού και ήλθουν προς αυτόν δια να σηκώσωσεν αυτόν από της γης. Έπεσε κάτω και δεν σκόνοταν εκεί, προσήφιε, το έκλαιε κλπ. Πλην δεν ηθέλησεν, αλλά ουδέ έφαγε νάρτον με ταυτόν, ουδέ ήπιε. Νηστικός. 7 ημέρες συνεχώς. Την ημέραν την εβδόμην απέθανε το πεδίο. Και εφοβήθησαν οι δούλοι του Δαβίδ να αναγγείλωσει προς αυτόν ότι το πεδίο να απέθανε. Γιατί εσκέπτοντο και έλεγαν, αν τώρα που ζούσε έφτασε σε αυτά τα χάλια και είναι έτσι, αν μάθηκε ότι πέθανε, θα πάθει κανένα συγκοπή, θα πεθάνει. Έλεγον ιδού, ενώ έζει έτη το πεδίον ελαλούμεν προς αυτόν και δεν εισήκουε της φωνής ημών, πόσο λοιπόν κακόν θέλει κάμι εάν είπομε προς αυτόν ότι το πεδίον απέθανε. Αλλά ο Δαβίδ ήταν ξύπνιος άνθρωπος, τους είδε θορυβημένους, κατάλαβε τα σκηνικά ότι κάτι έγινε και τους ερώτησε, απέθανε το πεδίον? Και δεν μπορούσαν να του πούνε ότι δεν πέθανε. Αλειδών ο Δαβίδ ότι η δούλη αυτού εψιθύριζον μεταλλήλων, ενόησεν ο Δαβίδ ότι το πεδίο να πέθανε. Όθεν είπε ο Δαβίδ προς τους δούλους αυτού, απέθανε το πεδίο. Ιδέ είπον, απέθανε. Τότε εσηκώθη ο Δαβίδ από την γην και ελούσθη και ηλήφθη και άλλαξε τα ημάτια αυτού και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου και προσεκίνησεν. Έπειτα εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και ζήτησε να φάγει και έβαλον έμπροσαν αυτού άρτον και έφαγεν. Δεν πήγε να δει το παιδί. Προσέχτε ενέργεια. Αλλά εμείς είμαστε αδιάβαστοι.
Τι δεν γίνεται όταν? Τι δεν γίνεται στα δικά μας σπίτια πεθάνει ένας άνθρωπος? Τι δεν γίνεται? Ολόκληρη γειτονιά, όχι για 40 μέρες, δεν ξέρω για πότε. Αυτός ούτε πήγε μέσα καθόλου να δει που πέθανε το παιδί. Μα δεν έπρεπε να πάει, πέθανε το παιδί. Γιατί να πάει? Δώσει νερό να πιει, δίψαγε, του κάνει ένεση. Τι θα του κάνει, το αερίσει, του κάνει τριβές. Τι θα του κάνει, γυμναστική, δώσει το φιλί του θανάτου, τι να του κάνει, πέθανε. Πέθανε. Ωραία μια διδασκαλία δύο αδελφών στην Πάτρα. Πέθανε ο πατέρας τους Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Αυτές κανονίζαν το Σάββατο να κοινωνήσουν. Το πρωί κλειδώσαν τον πατέρα τους μέσα, πήγαν στην εκκλησία, εκοινώνησαν και γύρισαν και άνοιξαν το σπίτι, ειδοποίησαν τον εργολάβο και τους συγγενείς και κάμα την κηδεία του πατέρα τους. Αυτό δεν είναι? Τι τρέχετε, τι φωνάχτε, τι κάνετε, τι, για ποιο, για ποια δουλειά? Μην κρυώσει, μην ξεσκεπαστεί, μην πέσει κάτω. Τι, πού η φιλοσοφία? Αυτό όμως που συμβαίνει και σε εμάς σήμερα, που δεν έπρεπε να συμβαίνει έπειτα από αυτά, αλλά αυτά είναι αδιάβαστα, είναι θαμμένα, έχουν υποστεί προσχώσεις και δεν ευρέθηκε κανένα να τα ξεσκεπάσει για να τα διαβάσουν οι άνθρωποι και να τα ακούσουν. Δεν έπρεπε να γίνονται. Και αυτοί όταν είδαν τον Δαβίδ, σε 7 μέρες που είναι ζωντανό το παιδί, έκλαιε, προσήφιετο, πενθούσε, δεν έτρωγε κλπ. Και τώρα που πέθανε, πλένεται, λούζεται, αλείβει το κεφάλι του, σε έδειξη χαράς. Πηγαίνει στην εκκλησία, προσεύχεται και γυρίζει και κάτι, λέει, βέρτε μου να φάω. Έβγαλα το συμπέρασμα ότι τρελάθηκε ο άνθρωπος. Και τον έφερναν τώρα βόλτα γύρω γύρω να πιστοποιήσουν την τρέλα του. Την έπαθε ο άνθρωπος, πάει. Χάθηκε ο άνθρωπος. Η δε δούλη αυτού, είπαν προς αυτόν, τι είναι το τούτο το οποίο έκαμες? Ενίστευες και έκλαιες περί του παιδίου ενώ έζη. Αφού δε απέθανε το παιδίον, εσηκώθης και έφαγες άρτο. Τι είναι αυτό το πράγμα πάλι? Και έδωσε μια ωραία απάντηση, η οποία χρειάζεται και σε μας. Λέει, και είπε, ενώ έτι έζη το παιδίον, ενίστευσα και έκλαψα. Διότι είπα, τι σε ξεύρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδίον. Αλλά τώρα απέθανε. Διατί να νηστεύσω, μήπως δύναμε να επιστρέψω αυτό πάλιν? Εγώ θέλω υπάγει προς αυτό, αυτό όμως δεν θέλει αναστρέψει προς εμέ. Αυτή είναι η φιλοσοφία η μεγάλη. Και παρηγόρησεν ο Δαβίδ τη Βησαβέ τη γυναίκα αυτού και εισήλθε προς αυτήν και εκοιμήθη μετά αυτής και γέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σολομών. Και ξεκινάει η υπόλοιπος υπόθεσης προς τα κάτω. Αυτό λοιπόν το διπλούν αμάρτημα με όλα τα σχετικά, τις κομπίνες, τις απάτες, τις άλλες, ήσαν που έγιναν αιτία ώστε κατεξοχήν, ολόκληρο βέβαια το ψαλτήρι, αλλά κατεξοχήν να γράψει τον 50 λεγόμενων ψαλμών ο Δαβίδ. Που μέσα εκεί υπάρχει όλο το νόημα. Τι εντολές παρεύει, πώς σκέφτεται ο Θεός έναντι των παραβάσεων, τι του πιάνει του Θεού και του τον αναγκάζει με την ταπεινοφροσύνη του, πως τον παρακαλεί να μην του πάρει το έλεος του, πως τον βοηθάει να τον στερεώσει να μην ξαναπέσει, πως αναγνωρίζει να τον φυλάξει εξ αιμάτων κλπ. Έχει πολλή διδασκαλία μέσα, αν κανείς θελήσει να εγκύψει, να εμβαθύνει, να μελετήσει και να πράξει. Αυτή είναι η αιτία
που απόψε σκέφτηκα να ανασύρω αυτή την υπόθεση, την τόσο γνωστή σε πολλούς από την Παλιά Διαθήκη και από παλιά, αλλά και τόσο άγνωστη επίσης σε πολλούς στις λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Δύο τινά σας έχω πει είναι η πτώση του ανθρώπου και η μετάνοια του ανθρώπου. Η μετάνοια είναι εκείνη που θεραπεύει όλες τις πτώσεις, και τις πιο μεγάλες και τις πιο βασανισμένες. Κρατήστε τη διδασκαλία, μην ενδίδετε στο σατανά, ή κρατήστε τη διδασκαλία να σηκώνεστε, να ξεφεύγετε από τον σατανά, και να είστε βέβαιοι ότι ουδέποτε ο Χριστός θα σας πει γιατί το κάνετε αυτό. Δεν ρωτάει ποτέ ο Χριστός γιατί ημάρτησε ο άνθρωπος, ποτέ. Ούτε τον άσωτο Υιό ερώτησε γιατί ημάρτησε. Κανέναν αμαρτωλόν δεν το ερώτησε γιατί ημάρτησε. Ξέρει ο Θεός γιατί αμαρτάνει ο άνθρωπος. Έναν το ρωτάει, θέλεις να σωθείς? Αυτό είναι το θέμα του Χριστού. Μην κάθεσαι λοιπόν και μετράς σε ποσότητα και σε ποιότητα τις αμαρτίες σου, και μία να είναι σε κολλάζει και χίλιες να είναι σε ταρταρώνουν. Και η μία έχει ανάγκη μετανοίας και οι χίλιες έχουν ανάγκη μετανοίας. Με την ίδια ευκολία που συγχωρεί τη μία, συγχωρεί και τις χίλιες ο Θεός. Όπως ένας ωκεανός, αν του αδειάσεις μια χούφτα κάρβουνα, ευχαρίστως τα σβήνει, και αν του αδειάσεις μια καραβιά κάρβουνα, ευχαρίστως σε δευτερόλεπτα τα σβήνει. Το ίδιο είναι και οι αμαρτίες του ανθρώπου. Το λέγω δε αυτό διότι πολλοί άνθρωποι λέγουν πολλές φορές, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός, δε συγχωριέμαι εγώ κλπ. Άμα υπάρχει μετάνοια, συγχώρησε. Στα χέρια σου είναι το κλειδί. Το κλειδί του παραδείσου το έχει αφήσει εδώ. Είναι το κλειδί της μετανοίας. Το κλειδί της αβύσσου, της κολάσεως, το έχει πάρει κοντά του. Διαβάστε την Αποκάλυψη το πρώτο κεφάλαιο και θα βρείτε ότι το κλειδί της αβύσσου, έχουν τα σκλής της αβύσσου, είναι ο Χριστός, τα έχει πάρει κοντά του. Είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να κολλαστεί. Πρέπει να είναι κακός πολύ, πρέπει να είναι διεστραμμένος, να μην θέλει. Θεληματικά δεν σε θέλω Χριστέ. Όπως ο Σατανάς όταν του ευχηθείς καλό παράδεισο τσιτσιρίζει, δεν θέλει να ακούσει παράδεισο. Έτσι είναι και ορισμένα τσιράκια του, ορισμένα οργανά του εδώ, που βλασφημούν καπηλικότατα όταν τους μιλήσεις για άλλη ζωή, όταν τους μιλήσεις για παράδεισο κλπ. Καπηλικότατα βλασφημούν. Γιατί είναι καθαρός όργανα του Σατανά. Λοιπόν, μην μείνει κανένας αμετανόητος. Είναι μετάνοια και εξομολόγηση. Η μάρτυκα, ναι, το ότι παραδέχεται αυτό που του λέγει ο άλλος που θα έπρεπε ο ίδιος να τα πει, του τα είπε γρηγορότερα. Όπως πολλές φορές ο ιερεύς δεν μας λέει, μήπως έκαμες αυτό παιδί μου, και του λες ναι το έκαμα, είναι εξομολόγηση. Μπορεί να το πεις και μόνος σου, αλλά μπορεί να μην το ξέρεις ότι είναι αμάρτημα, και σε βοηθάει αυτός να εξομολογηθείς. Έτσι έγινε και εδώ. Η παραβολή αυτή που το έφερε να τον διευκολύνει, να τον ξεγαντζώσει από το διπλό αυτό καρκίνωμα της αμαρτίας, της μοιχείας και του φόνου, τον ευώθησε, το αναγνώρισε. Ναι, το έκαμα. Η μάρτυκα το Κυρίο. Το έκαμα αυτό το πράγμα. Αυτή είναι εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ήρθε αμέσως και το φάρμακο και ο Κύριος παρέβλεψε το αμαρτημά σου, εφόσον το παραδέχεσαι ότι παρέβεις το νόμο το δικό του. Αυτό έπρεπε να μπει σαν βάση, προκειμένου να μας δώσει την ευκαιρία να δούμε πώς στηρίζει και τι χρησιμοποιεί αυτός στην εξομολογησή του της μετανοίας γενικότερα, που έχει μείνει στον κόσμο ως πεντηκοστός ψαλμός, και εμείς τον χρησιμοποιούμε όπως ξέρετε σε κάθε μας ακολουθία σχεδόν, και οι περισσότεροι τον ξέρουμε απ' έξω γραμματικός αλλά όχι και πνευματικός. Ταύτα και για απόψη.